Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Πεινά, γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τίδε ειν αδελφή καλουμένη Μαρία. Αδελφοί μου, μας καταλαμβάνει η απορία πως ο Ιησούς εισήλθεν εις ένα σπίτι, λέγει, όπου υπήρχαν δύο αδερφές. Τι εγείρευεν στο σπίτι αυτό ο Χριστός? Εάν ήτο εις τας ημέρας μας, θα είχεν τόσους κριτάς, τόσους κουτσομπόλιδες, τόσους φθονερούς, που θα εμεγάλωναν το θέμα εκείνο και θα το έκαναν αδερφοί μου, και θα το είχαν ως καθημερινή συζήτηση. Θα τους απασχολούσε πολύ το θέμα αυτό. Ευτυχώς όμως που μόνον ένας ευρέθη εκεί να επιτιμήσει τον διδάσκαλο. Γιατί? Διότι η Μάρθα με την Μαρία έκαναν κάτι άλλο. Τι ήταν αυτό? Έπλυναν τα πόδια του Χριστού με μύρο. Να φανταστούμε τώρα τη σκηνή εκείνη, η οποία ακριβώς ήταν με τον Χριστόν. Γιατί να εισέλθει μέσα στο σπίτι που ήσαν δύο γυναίκες? Ευτυχώς όμως ότι είχαν και έναν αδελφόν τον οποίον αγαπούσε πολύ ο Χριστός, όπως αγαπούσε και αυτές τις δύο γυναίκες. Και αυτός ήταν πεφιλημένος, λέγει, φίλος του Χριστού. Τόσον πολύ τον αγαπούσε, ούτως ώστε όταν ήρθε η στιγμή κατά την οποία απέθανε, βλέπουμε τον Χριστό να δακρύζει. Εδάκρυσε, λέει ο Χριστός, όταν απέθανε ο φίλος του ο Λάζαρος. Μέσα στο σπίτι εκείνο που εγένετο αυτή η σκηνή, αυτός ο δόλιος, ο οποίος ήταν μαζί με τον Χριστό, που ονομαζόταν Ιούδας, ήρχεσε να ελέγχει τον Χριστό, όπως κάνουν και σήμερα πλήθος κόσμο, έλεγχος. Τι γίνεται εδώ, πώς πάει, τι δουλεύει, τι κάνει. Είδεν ο Ιούδας ότι έγινε σπατάλη τάχατες και καλά και εξοδεύθη χρήμα άφθονο. Εσπαταλίστη, λέγει, χρήμα. Και τι είπε? Γιατί να γίνει αυτή η σπατάλη, λέγει, μπορούσε να πουληθεί αυτό, να πάρουμε τα χρήματα και να δώσουμε στους πτωχούς. Έλεγχος. Έλεγχος από τον δόλιον όμως μαθητή. Από εκείνον που ήταν πονηρός. Για να μεταβούμε λίγο παλαιότερον, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη,
να δούμε μία σκηνή ακόμη συγκινητική. Ο προφήτης Ηλίας έκλεισε τους ουρανούς με μία του προσευχή 3 χρόνια και 6 μήνες και δεν έβρεξε επάνω στην γη. Τον κατατρέχει η Ιεζάβελ και εκείνος φεύγει και ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά τον οδηγεί και του λέγει, δεν θα πας πουθενά, του λέγει. Θα πας μόνο στο σπίτι μιας χήρας. Μπα. Τι κυρεύει ο προφήτης Ηλίας στο σπίτι μιας χήρας? Τι δουλειά να έχει μες στη χήρα τη γυναίκα? Αν ήσαν σήμερα οι κουτσομπόλιδες, θα άρχιζαν και να λένε τα βρώμικα και τα ακάθαρτα, διότι έχουν την καρδία πονηρά. Αμέσως ό,τι δουν, κρίνουν εκ των ιδίων τα λότρια. Και επειδή ήδη έχουν την πονηρία μέσα τους, αμέσως και αυτός λέγει πονηρός άνθρωπος. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός από ψηλά λέγει, εγώ το παιδί μου δεν θα το στείλω πουθενά, λέγει, αλλού θα το στείλω στην χείραν αυτήν γυναίκα. Και έστειλε τον προφήτη Ηλίαν στο σπίτι της γυναικός εκείνης και έμεινε μαζί της, λέγει, και ανέστησε και τον υιόν της, ο οποίος απέθανε. Να φύγουμε από εκεί και να έρθουμε στην Καινή Διαθήκη. Να τον δούμε τον Κύριό μας και πάλι να κάθεται στο σπίτι ενός Φαρισαίου, ο οποίος Φαρισαίος του έκανε τραπέζι και εκεί που ήταν ο Χριστός έρχεται, ποιος νομίζετε, μια πόρνη γυναίκα. Τι γυρεύει κοντά στο Χριστόν η πόρνη? Αν είσαι νικουτσομπόλιδες σήμερα τι θα λέγανε? Μα άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει, λέει. Του αρέσουν οι πόρνες? Περίεργο πράγμα. Και όμως αυτή η πόρνη ήταν εκείνη η οποία του έπλυνε τους πόδας, λέγει, με τα δάκρυα και με το μύρο το οποίο αγόρασε. Και εσπόγγισε, λέγει, τους πόδας αυτού με τα στρίχα της κεφαλής της. Να φύγουμε και από εκεί, να πάμε κάπου αλλού. Ο Κύριος μας θεραπεύει όλον τον κόσμο, δίδει άφεση αμαρτιών, ανοίγει οφθαλμούς τυφλών, ανασταίνει παραλύτους, καθαρίζει λεπρούς, αλλά και θεραπεύει, λέγει, τους δαιμονισμένους. Μεταξύ των δαιμονισμένων αυτών εθεράπευσε και μία γυναίκα η οποία είχε 7 δαιμόνια. Μεγάλη ευεργεσία, ελευθερώθηκε η γυναίκα από 7 δαίμονες. Δεν απεχώρησε, δεν έφυγε η γυναίκα αυτή. Αλλά θέλουσα να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς τον Χριστό, δεν τον απεχωρίστη ποτέ. Ήτο πάντοτε μαζί του και τον διεικώνει τον Χριστό. Και οι κουτσομπόλιδες της τότε εποχής, μέχρι σήμερον διαστρεβλωμένοι τύποι, κατηγορούν τον Χριστό ότι είχε παρανόμους σχέσεις με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. «Ω Θεέ μου, πώς τα υποφέρεις, πώς τα αντέχεις?» Ο Κύριος σε σιώπα, λέγει, δεν ομιλούσε. Άκουε όλα αυτά στις κατηγορίες και έκλεινε το στόμα του. Να προχωρήσουμε ακόμη λίγο για να δούμε και τους 12 μαθητάς. Οι 12 μαθητές έχουν μεταξύ της προσφοράς την οποία προσφέρουν, δηλαδή την κήρυξη του Ευαγγελίου και εις τον Χριστόν που ακολουθούσαν, έχουν
διακόνους που τον διακονούν. Και οι διάκονοι αυτοί δεν ήσαν άντρες, ήσαν γυναίκες. Περίεργο πράγμα, δεν τις διώχνει τις γυναίκες από κοντά του, τι δουλειά να έχουν οι γυναίκες μαζί του. Και όμως αυτές οι γυναίκες ήσαν εκείνες οι οποίες εξελέχθησαν από τον Χριστό και ήσαν οι λεγόμενες μυροφόροι γυναίκες. Διακονούσαν τον Χριστό. Να φύγουμε και από εδώ και να πάμε και στον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τον διακονεί μια γυναίκα. Πω φοβερό πράγμα. Πάλι με γυναίκες εδώ. Τι γίνεται. Πρέπει να εξετάσουμε τι κάνει η γυναίκα μέσα στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Αρχίζουν και του διασύρουν το όνομά του. Και ποια ήταν αυτή η εκλεκτή Ολυμπιάς, στην οποία ο Ιερός Χρυσόστομος την είχε με τόση αγάπη και τόση προσπάθεια και με τόση σκέψη πώς θα σωθεί αυτή η γυναίκα. Και της έγραψε επιστολά, τα οποία αναγνώσκομεν σήμερον και μένομεν έκθαμβοι. Να φύγουμε όμως και από εκεί και να πάμε σε ένα πρόσωπο μεγάλο το οποίο τιμούμε και κάνουμε αυτή τη στιγμή τις παρακλήσεις της. Βρίσκεται κάτω από τον τάφο του Χριστού, κάτω από την τυραννία του Χριστού, κάτω από τα βάσανα του Χριστού, κάτω από τις μαστιγώσεις και κάτω από το σταυρό του. Ποια είναι αυτή? Η μητέρα του. Αυτή η οποία δεν τον άφηνε καθόλου. Ήταν η μητέρα του η οποία έχισε τα τελευταία δάκρυα στον ιόν της που τον έβλεπε να ξεψυχάει πάνω στο σταυρό. Αλλά να δούμε και τον Χριστό. Ο Χριστός μας την αγαπούσε τη μητέρα του τόσο πολύ ούτως ώστε δεν την αφήνει να μείνει μόνη της. Και τι κάνει? Δίπλα από την Παναγία μας βρίσκεται ένας μαθητής αγαπημένος του Χριστού, παρθένος, αγνός, τον οποίον αγαπούσε ο Χριστός μας περισσότερο από τους άλλους μαθητάς. Όλους τους αγαπούσε, αλλά εκείνον τον μαθητή του είχε ιδιαίτερα αγάπη ο Χριστός. Και προτού ξεψυχήσει, προτού πει τετέλεστε, εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, στρέφεται προς την Παναγία μητέρα του και της λέγει «Μήτερ, ιδού ο Υιός σου». Στρέφεται προς τον μαθητή και του λέγει «Ιδού η μήτερ σου». Περίεργο πράγμα. Η γυναίκα με έναν άντρα τι γυρεύει, τι θέλει? Τι να ήσανε τώρα, εις τας ημέρας μας, τι να ήταν αυτό? Βέβαια, δεν λείπουν οι διαστρεβλωμένοι τύποι, οι φθονεροί τύποι, οι πανούργοι τύποι, οι πονηροί τύποι, και από τότε και μέχρι σήμερα και μέχρι τέλους του αιώνος τούτου. Ο Χριστός παραδίδει τη μητέρα του σε έναν μαθητή, σε έναν άντρα. Μη γέννητο. Να σκεφτούμε για τον Ιωάννη τον θεολόγον πονηρά σκέψη. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Πιο μεγάλη αμαρτία δεν μπορεί να υπάρξει. Κι όμως την έχει, την έλαβε λέγει εις τα ίδια. Δηλαδή την είχε στο σπίτι του. Ω κοτσομπόλη άνθρωπε, κοτσομπόλε άνθρωπε, άνθρωποι φθονεροί που κάθεστε και ερευνάτε τα πάντα και δεν βλέπετε τον εαυτό σας. Διασύρετε διαρκώς τα ονόματα του κόσμου για να φτάσουμε σε ένα άλλο όνομα, τον ημερό μας.
υπάρχουν ακόμη πρόσωπα τα οποία αγαπούν αυτό το πρόσωπο το οποίο τας εξέλεξε. Ποιος είναι αυτός? Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο οποίος είχε κουραστεί στον κόσμο, κουράστηκε. Τον κατέτρεχαν δεξιά και αριστερά και αυτός επώνεσε. Δεν ήθελε πλέον να συνεχίσει το βίο του μέσα στον κόσμο και λέγει, θα πάω σε ένα μοναστηράκι να ζήσω, να ησυχάσω, να προσευχηθώ. Και διάλεξαν 2-3 κοριτσάκια και τα πήρε μαζί του. Τα εκλεχτά, εκείνα που εξέλεξαν, εκείνα που τα χάρηκε, εκείνα που τα είδαν ότι ήταν άξια. Και έφτασε σε ένα νησί και ανέβηκε σε ένα βουνό και έκανε ένα μοναστηράκι εκεί. Τους πονηρούς, τους κακούς, τους κακούργους, τι δεν έσυραν σε αυτό τον Άγιον άνθρωπο? Ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Πήρε πάνω τις γυναίκες και γέννησε παιδιά και τα έριξε στους λάκους των κακούργων, των πόρνων. Τι γυρεύει αυτός με τις γυναίκες? Και πόσα δεν του έσυραν. Και εκείνος ο Άγιος έλεγε, εσείς δεν με ξέρετε, εκείνος με γνωρίζει. Και τώρα, ύστερα από τόσων καιρών, τρέχουν γονατιστοί σε αυτόν τον οποίον κατηγορούσαν ημέραστε και νυχτός και τον κατέκριναν. Τρέχουν για να τον έβρουν, να πέσουν στα πόδια του, να του ζητήσουν την μεσητεία του. Αδερφέ μου, πρόσεξε πολύ, μη γίνεις κριτής και μη κατακρίνεις. Κοίταξε τον εαυτό σου. Κοίταξε τι έχεις μέσα σου. Διώξε τα και προπάντων μη γίνεις κριτής του αδερφού σου για να μην σε κρίνει ο Θεός. Αδερφοί μου, σε ένα μοναστήρι, εκεί οι αδερφοί όπου ήσαν, μεταξύ αυτών υπήρχε και ένας ο οποίος ήταν στο κελί και διένυμε τα τρόφιμα εις τους μοναχούς. Αυτός ονομαζόταν κελάρης, διότι διένυμε τα φαγητά. Εκεί που είχε όλο όμως το θέμα του φαγητού, είχε και το κρασί. Έβαλε ένα ποτηράκι στο στόμα του, χωρίς να τον δουν οι άλλοι. Το ένα ποτηράκι έγινε δεύτερο, το δεύτερο έγιναν 3, 4, 5, έγινε μέθυσος. Μεθυσμένος καλόγυρος. Χτυπούσαν η καμπάνα για αγρυπνία, αυτός ήταν μεθυσμένος. Χτυπούσε το σήμαντρο διαπροσευχή, αυτός ήταν μεθυσμένος. Και όλοι ήρχισαν να τον κατηγορούν. Θα πάει στην κόλαση είναι αυτός. Δεν σώζεται, δεν πρόκειται να σωθεί. Ήρθε η ώρα του θανάτου. Και την ώρα του θανάτου τον περικύκλωσαν όλοι οι μοναχοί και μεταξύ αυτών και ο ηγούμενος. Τον βλέπουν προς το τέλος της ζωής του να είναι χαρούμενος. Περίεργο πράγμα. Χαρούμενος αυτός ο αμαρτωλός, ο μέθυσος, αυτός ο οποίος είναι για την κόλαση, πώς χαίρεται? Και ο ηγούμενος άνοιξε το στόμα του και του λέγει, αδερφέ μου, του λέγει, τώρα φεύγεις για την κρίση του Θεού, δεν έχεις κάνει τίποτε, τώρα πώς θα τον αντικρίσεις τον Θεό? Και εκείνος με μια γαλήνη στο πρόσωπό του απαντά, ναι, Άγια ηγούμενε, τούτο που μου λες είναι αλήθεια, δεν έχω κάνει τίποτε. Δεν παρευρέθηκα κοντά σας στην προσευχή, στην αγρυπνία, στη λειτουργία. Με είχε νικήσει ο διάβολος και βρισκόμουν μέσα στη μέθη.
Τώρα φεύγω για τον Κρητή μου τον Θεό. Πλην όμως έχω ένα το οποίο με κρατάει πολύ. Εκείνος είπε μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Εγώ κανέναν από εσάς δεν έκρινα, ούτε είπα μία λέξη. Και τώρα που θα πάω στον Χριστό μου, ξέρω, εκείνο που είπε θα το τηρήσει. Δεν θα με κρίνει. Και έκλεισε τα μάτια του και έφυγε για τους ουρανούς. Ναι, αδερφέ μου, ξέρεις τι θα πει να κρίνεις τον αδερφό σου? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Ανοίγεις ένα λάκκο και τον θάβεις ζωντανόν. Και πώς θα έβρεις έλεος στον Θεό εσύ που έχεις τόσες αμαρτίες? Όταν σου φωνάζει ο Θεός, γιατί κρίνεις τον αδερφό σου? Εγώ δεν τον βλέπω. Τον βλέπεις εσύ? Και γίνεται το αντίστροφο. Εσύ που γίνεσαι ο Κρητής καταδικάζεσαι και ο άλλος τον οποίον κρίνεις σώζεται. Ας προσέξουμε, αδερφοί μου, ας προσέξουμε τη ζωή μας. Μην ανοίγετε το στόμα σας να κρίνετε άφοβα, χωρίς να φοβάστε, χωρίς να τρέμετε, χωρίς να έχετε τον φόβο του Θεού. Μην λιθοβολείτε τους άλλους. Πρόσεξε τον εαυτό σου, διότι εάν τον προσέξεις, θα ακούσεις εκείνο το οποίο είπε στην πόρνη γυναίκα ο Κύριος, όταν την έπιασαν επαυτοφόρο να μιχεύει, να πατά τον άντρα της, ο νόμος ήταν να λιθοβοληθεί. Και έπιασαν λίθους στα χέρια των και πλησίασαν τον Χριστόν για να τον παγιδεύσουν και του λέγουν την πιάσαμε αυτήν επαυτοφόρο να αμαρτάνει και ο νόμος πρέπει να τη λιθοβολήσουμε. Τι θα κάνουμε τώρα? Ήθελε από τον Χριστό να πει πρέπει να τη λιθοβολήσετε. Και εκείνος έσκεψε χάμα και έγραφε. Τι έγραφε? Ο αναμάρτητος βάλε το πρώτο στο λίθο. Εκείνος που είναι αναμάρτητος να πετάξει την πρώτη πέτρα εναντίον αυτής της γυναίκας. Και όπως κρατούσαν τις πέτρες, τις έριξαν χάμα. Και έφυγαν, εξαφανίστησαν. Και ο Κύριος έκανε πως δεν έβλεπε. Και ψήλωσε τα μάτια του πάνω και είδε εκείνη την γυναίκα θλιμμένη. Της λέγει ουδείς σε κατέχρινε. Ουδείς Κύριε, ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μην ξαναμαρτήσεις. Ναι αδερφοί μου, ας προσέξουμε το μέγα τούτο αμάρτημα, το φοβερό. Αυτό το αμάρτημα το οποίο δεν μπορεί να το φτάσει τίποτε άλλο, διότι εκείνος που κρίνει θα κριθεί. Να παρακαλούμε τον Θεό και να προσευχόμεθα δι' όλων των κόσμων, δια τους αδερφούς μας, δια τους μισούντας και αγαπώντας εμάς, δια να αξιωθούμε για της κρίσεως της δικαίας του Θεού, στην Βασιλεία του την επουράνιον, της οποίας ήθελα να γίνομαι κληρονόμη. Αμήν.